Ήταν αδιανόητα πράγματα. Την εθνική μας αξιοπρέπεια, την περηφάνεια και την αυτοκυριαρχία μας δεν πρόκειται να χωρίσουμε με τίποτα. Άλλωστε, αυτές οι προτάσεις είχαν ξανατεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και υπήρχαν και επισήμως και όχι μέσω διαρροών στις 26 του Οκτώβρη, εκεί όπου η Ελλάδα με τον Γιώργο Παπανδρέου και την κυβέρνηση πέτυχε αυτή τη μεγάλη συμφωνία, αυτή τη γενναιόδορη υποστήριξη της χώρας μας, την οποία τώρα προσπαθούμε να υλοποιήσουμε για να διαγράψουμε πάνω από 100 δις χρέη από τις πλάτες του ελληνικού λαού και να ανοίξουμε μια ελπιδοφόρα προς πορεία μπροστά μας. Δεν πρόκειται και τώρα κανένα κόμμα να στηρίξει αυτές τις προτάσεις, όπου και αν κατατεθούν, όπως και αν κατατεθούν. Εάν οι εταίροι μας δεν αντιλαμβάνονται ότι στα πλαίσια των θεσμικών σχέσεών μας, αλλά και του συντάγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, τότε δεν έχει νόημα να υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε το κάθε κράτος ας δει την πορεία του. Εμείς θέλουμε την πορεία μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το έχουμε αποδείξει και έχουμε συμβάλει πάρα πολύ στην ανάπτυξή της και θέλουμε αυτή η πορεία να έχει και καθήκοντα και υποχρεώσεις. Και εμείς έχουμε αναλάβει τις υποχρεώσεις μας με πολλές θυσίες ο ελληνικός λαός και θέλει να τις βλέπει να δικαιώνται. Και είναι η στιγμή να δικαιωθούν. Ιδιαίτερα οι νέοι και οι αδύναμοι. Υπάρχουν πολλά προσωπικά και άξια για αυτήν τη θέση. Αυτό που προέχει όμως, και σε αυτό είμαστε απολύτως σύμφωνοι όλοι στο ΠΑΣΟΚ, είναι να δικαιωθούν οι θυσίες του ελληνικού λαού. Και είμαστε στην πιο κρίσιμη και λεπτή στιγμή. Συνεπώς, πρέπει απερίσπαστα να δουλέψουμε για την επιτυχία του κυβερνητικού έργου. Και είναι πολύ σημαντικό ότι απόψε η αρχηγή, στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αυτό το μήνυμα έστειλαν. Αυτή τη δέσμευση. Δεν χωρά δεύτερη σκέψη, δεν χωρούν συντεχνιακές αντιλήψεις, δεν χωρούν ψηφοθυρικές λογικές για κανέναν μας. Πάνω απ' όλα, η χώρα, η κοινωνία, η οικονομία. Και όπως είπα, στο μυαλό μας να έχουμε τους νέους ανθρώπους που και σήμερα εδώ δίνουν το παρόν τους, στο μυαλό μας να έχουμε τους αδύναμους, τα λαϊκά στρώματα. Γιατί αυτά υποφέρουν περισσότερο από όλους και αυτά προσφέρουν για να βγούμε από την κρίση. Συνεπώς, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να ξεχνάμε όλα αυτά και να κοιτάμε τις προσωπικές μας φιλοδοξίες. Εντάξει, η πρόταση για επίτροπο ήταν προσβλητική, αλαζονική. Νομίζω πως εξέθεσε αυτούς που την έκαναν και έδωσε επιχειρήματα στην πλευρά της χώρας μας να διαπραγματευτεί καλύτερα, όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών. Νομίζω πως η εθνική αξιοπρέπεια είναι πάνω ακόμη και από τις ανάγκες της Δανειακής Σύμβασης. Δεν τίθεται θέμα του να θίξει κανείς και να επηρεάσει την εθνική μας αξιοπρέπεια. Από εκεί πέρα, το ΠΑΣΟΚ θα μαζέψει το χώρο του. Αυτή τη στιγμή το φαινόμενο θα το εκφράζει μια παλιά αμερικάνικη παροιμία που λέει πολλοί αρχηγοί, αλλά καθόλου Ινδιάνοι, με την έννοια πως έχουμε πολλές υποψηφιότητες και ενώ η εκλογική μας βάση αδειμονεί. Έχει πάρει τις αποστάσεις, τις οργανώσεις κλείνουν. Πρέπει λοιπόν να συμμαζέψουμε τους ψηφοφόρους, τα μέλη μας, να τους μιλήσουμε, να τους εξηγήσουμε, να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να δώσουμε να αφηγηθούμε ξανά το μέλλον. Πιστεύω πως το Μάρτιο θα λήξουν όλα αυτά. Μέχρι τότε δεν πρέπει να παρουσιαστεί με τίποτα το φαινόμενο που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, μιας κοινοβουλευτικής ανομίας. Νομίζω πως ο Γιώργος Παπανδρέου από την Πέμπτη και όλα θα θέσει ξανά τις βάσεις μιας ανασυγκρότησης. Αν και πιστεύω πως η οριστική λύση του ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές θα είναι μια επανίδρυση, μια επανακριστάλλωση για το τι ακριβώς σημαίνει ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα σήμερα στην Ευρώπη και η επιλογή ενός αρχηγού, επιτρέψτε μου να πω, που δεν θα είναι χρεωμένος με τα πολιτικά βάρη του παρελθόντος, ενός νέου ανθρώπου δηλαδή, ο οποίος θα έρχεται από το μέλλον και όχι από το παρελθόν. Οι υποψηφιότητες όμως όλοι, ή αυτούς που βλέπουν κατά κύριο ότι δηλώνουν, θέλουν να είναι υποψήφιοι. Δεν μιλάμε για νέους ανθρώπους. Δεν ξέρω ποιοι. Όχι. Μιλώ ότι αυτή είναι μια λύση που θα αξιοποιηθεί τώρα. Όχι, αυτή η λύση με τα στελέχη που ακούμε, κάποια από τα οποία θα βάλουν υποψηφιότητα και κάποια όχι, είναι μια λύση για να αντιμετωπίσουμε άμεσα το πρόβλημά μας μέχρι τις εκλογές. Εγώ αυτό που λέω είναι μια λύση μακροπρόθεσμη μετά τις εκλογές, σε ένα συνέδριο επανίδρυσης και επιλογής ενός καινούργιου ανθρώπου. Υπάρχει τέτοια, εσείς βλέπετε κάτι τέτοιο άτομο? Αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω. Γι' αυτό ακριβώς αναφέρομαι στα άξια στελέχη που όμως είναι οξυδωμένα, δηλαδή βεβαρημένα από την πολιτική διαχείριση των τελευταίων ετών.